Γεια σας, ελπίζω να περνάτε φανταστικά. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω κάποια hacks που λειτουργούν, είναι δοκιμασμένα και μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Το πρώτο hack είναι για τον καθαρισμό των πόρων και τα μαύρα στίγματα. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα ότι έχετε πάει σε δερματολόγους, σε αισθητικούς για καθαρισμό και μετά από δύο μέρες έχετε ξανά μαύρα στίγματα. Υπάρχει κάποια διαφορά στα μαύρα στίγματα. Υπάρχουν μαύρα στίγματα τα οποία έχουν ένα μικρό εξογκωματάκι έξω από το δέρμα και αυτά λέγονται blackheads και υπάρχουν και τα sebaceous filaments τα οποία δεν έχουν αυτό το εξογκωματάκι και είναι μαύρα κι αυτά όμως. Αυτά είναι που δημιουργούνται μετά από δύο μέρε. Αν έχετε τα blackheads, έχουν δηλαδή ένα μικρό έξω κομματάκι έξω από το δέρμα και είναι αρκετά σκληρά, σε αυτά πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον δερματολόγο ή αισθητικό για να σα τα αφαιρέσει. Τα άλλα όμως που θα μιλήσουμε σήμερα δημιουργούνται πάρα πολύ εύκολα, γιατί ουσιαστικά είναι έλαια που βγάζει το δέρμα μα και μαζεύονται στον πόρο και με την επαφή με τον αέρα και με το περιβάλλον οξυδώνονται, οπότε παίρνουν και αυτό το μαύρο χρώμα. Αυτό το hack που θα σας δείξω θα καθαρίσει τους πόρους σε βάθος, οπότε δεν θα έχετε αυτά τα μαύρα στίγματα και όσο περισσότερο το κάνετε, τόσο λιγότερο θα δημιουργούνται. Αρχικά θα καθαρίσετε το πρόσωπό σας με το κανονικό σας καθαριστικό. Το επόμενο βήμα είναι να περάσετε από το πρόσωπό σας ένα τόνερ, το οποίο θα έχει σαλικυλικό οξύ. Μπορείτε βέβαια να περάσετε μόνο τα προβληματικά σημεία. Το Σαλικυλικό οξύ διαλύει ουσιαστικά τα έλαια που βρίσκονται μέσα στου πόρου και καθαρίζουν του πόρου σε βάθο. Αφού έχετε περάσει το τόνερ με αλκυλικό οξύ, θα περιμένετε για περίπου 5 με 10 λεπτά πρωτού περάσετε στο επόμενο βήμα. Θα κάνετε μία μάσκα με άργυλο. Θα βάλετε στο πρόσωπό σα μία οποιαδήποτε μάσκα έχετε και θα ακολουθήσετε κανονικά τι οδηγίε τη μάσκα. Συνήθω την αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά. Κάποιε μάσκε μπορείτε να τι αφήσετε και ένα τέταρτο. Αφού αφαιρέσετε τη μάσκα με άργυλο, Πάρετε κάποιο καθαριστικό λαδάκι. Αυτά είναι οι ειδικά λαδάκια τα οποία καθαρίζουν το δέρμα σε βάθο. Θα κάνετε μασάζ στο πρόσωπό σα για περίπου 2 με 3 λεπτά, ειδικά στι προβληματικέ περιοχέ. Θέλει να επιμείνετε λίγο και θα πρότεινα να βάλετε ελάχιστη παραπάνω πίεση σε αυτά τα σημεία για να καθαριστούν οι πόροι σε βάθο και να μπει το προϊόν λίγο πιο βαθιά. Βγάζετε το καθαριστικό λαδάκι με κάποιο υγρό πετσετάκι, έτσι όπω σα έχω πει και στι ρουτίνε μου, και συνεχίζετε κανονικά με τη ρουτίνα σα. Δηλαδή, βάζετε σέρουμ, ενυδατική κτλ. Να πω κάπου εδώ ότι χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ειδικό καθαριστικό λαδάκι και όχι ελαιόλαδο, α πούμε, ή λαδικαρίδα, γιατί αυτά τα έλαια φράσουν του πόρου, οπότε θα πετύχουμε το ακριβώ αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλουμε. Αυτό το hack εγώ θα πρότεινα να το κάνετε το πολύ μία φορά την εβδομάδα και όσο περνάει ο καιρό θα δείτε ότι θα το χρειάζεστε όλο και λιγότερο και οι πόροι σα θα είναι πολύ πολύ καθαροί. Το δεύτερο hack που θα σα δείξω το ανακάλυψα πριν από περίπου ένα χρόνο και μου άλλαξε πραγματικά τη ζωή. Εγώ γενικά είμαι ένα άτομο το οποίο δεν πολύ προσέχει όταν περπατάει και πέφτω σε γωνίες. Στο γυμναστήριο γενικά δεν είμαι πολύ προσεκτική, οπότε κάνω συνέχεια μελανιές. Γενικά έχω δοκιμάσει τα πάντα, τα πάντα όμως για τις μελανιές που βγάζω στα πόδια μου κυρίως και παιδιά δεν λειτουργούσε τίποτα έτσι όπως ήθελα. Αυτό που βρήκα ότι λειτουργεί είναι σκόνη βιταμίνη C μαζί με βερατρόλι. Παιδιά, αυτό το μίξ είναι καταπληκτικό για τις μελανιές. Είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχω βρει. Θα κάνετε κάποιο μίξ με οποιαδήποτε σκόνη από βιταμίνη C και ρεσβερατρόλι. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω τις διορδινέρη φυσικά. Είναι πάρα πολύ φθηνά αυτά τα προϊόντα. Βάζετε αυτό το μίξ πάνω στη μελανιά πριν κοιμηθείτε το βράδυ και το επόμενο πρωί είναι σχεδόν εξαφανισμένη. Είναι πραγματικά τρομερό γιατί λειτουργεί απίστευτα γρήγορα για πιο μεγάλε και πιο έντονες έντονε μελανιέ. Εγώ έχει τύχει να βάλω αυτό το μίξ τρία βράδια. Δεν έχει χρειαστεί όμω να το βάλω παραπάνω από τρία. Και παιδιά, είμαι τόσο χαρούμενη που το βρήκα γιατί πραγματικά υπέφερα με αυτό το θέμα. Το επόμενο hack είναι πάλι με βιταμίνη C. Εάν έχετε κάποιο προϊόν το οποίο είναι αρκετά πηχτό και δεν σας αρέσει αυτή η σύσταση για το δέρμα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σέρουμ με βιταμίνη C και ειδικά L-ascorbic acid, το οποίο είναι ασκορβικό οξύ και να αραιώσετε τελείω τη σύστασή του, γίνεται σαν νεράκι μετά το προϊόν. Δεν ξέρω γιατί λειτουργεί αυτό τόσο καλά, αλλά λειτουργεί απίστευτα και ιδιαίτερα αν έχετε πιο λιπαρό δέρμα και δεν σας αρέσουν τα προϊόντα που είναι έτσι πολύ πυχτά και γκούπι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό για να τα κάνετε τα προϊόντα σας σαν νερό τελείως λεπτόρευστα και θα ταιριάξουν καλύτερα στο δέρμα σας και στις προτιμήσεις σας. Εγώ αυτό που προτείνω είναι το Pure Vitamin C10 από την La Roche-Posay. Είναι ένα serum με L-Ascorbic Acid. Είναι φοβερό. Αλλά αυτό που θα πρότεινα εγώ είναι να προσέχετε και όλας τι προϊόν είναι αυτό το οποίο θα αναμίξετε με τη βιταμίνη C. Κάποια συστατικά δεν κάνει να αναμειχτούν με τη βιταμίνη C, οπότε προσέξτε το και αυτό λίγο. Το επόμενο hack είναι για μαλακέ φτέρνε. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια baby food, που είναι κάτι κορεάτικε μάσκε για τι πατούσε, οι οποίε είναι σαν μικρά σακουλάκια που έχουν μέσα οξέα. Σκέφτηκα λοιπόν ποιο είναι εκείνο το προϊόν με οξέα σε μεγάλη συγκέντρωση που έχω και μπορώ να χρησιμοποιήσω. Η μάσκα της The Ordinary, η κόκκινη με τα οξέα, έχει 30% HA, 2% BHA και γενικά λειτουργεί απίστευτα στο πρόσωπο. Πριν μερικές εβδομάδες έγινε χαμός με αυτή στο TikTok και πούλησαν μέσα σε 24 ώρες ένα εκατομμύριο μπουκαλάκια από αυτή τη μάσκα. Γενικά όμως εμείς αυτό το κανάλι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τη χρησιμοποιούμε στο πρόσωπο και έχουμε πάει στο άλλο level, που τη χρησιμοποιούμε και στο σώμα, στις πατούσες ειδικά. Την αφήνετε στις πτέρνες 10 λεπτά, όπως την αφήνετε φυσικά και στο πρόσωπο, θα ξεπλύνετε και μετά τα πόδια σας θα είναι Πάρα πολύ μαλακά παιδιά, κάνει τρομερή δουλειά. Εάν την έχετε αυτή τη μάσκα, δοκιμάστε την και έτσι και πιστεύω ότι θα ξετρελαθείτε. Το επόμενο είναι και hack και συμβουλή μαζί και έχει να κάνει με η αλουρονικόξη. Είναι ένα συστατικό το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ trend τελευταία και μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σέρουμ το οποίο θα έχει η αλουρονικόξη... Αυτό που σα δείχνω, το χρησιμοποιώ τελευταία. Είναι τη Κατρί, μου αρέσει αρκετά. Αν θέλετε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο, εγώ θα πρότεινα να το χρησιμοποιήσετε σε νοπό δέρμα. Δέρμα το οποίο θα έχει μια υγρασία. Και ακριβώ αφού το έχετε χρησιμοποιήσει, να βάλετε αμέσω μετά την ενυδατική σας κρέμα για να κλειδώσει αυτή η υγρασία. Το γελουρονικό οξύ λειτουργεί παίρνοντα την υγρασία από το περιβάλλον και τη μεταφέρει στο δέρμα μα. Και λιένει τι λεπτέ γραμμέ, τι ρητίδε και γενικά κάνει το πρόσωπο έτσι πιο γεμάτο, πιο σφριγυλό, Είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο συστατικό, το οποίο φυσικά και προτείνω. Εάν δεν υπάρχει υγρασία στο περιβάλλον, παίρνει από το δέρμα μα υγρασία. Οπότε δεν το θέλουμε αυτό. Οπότε θα πρότεινα να αφήσετε πώ το δέρμα σα πριν το βάλετε και φυσικά μετά να κλειδώσετε αμέσως αυτή την υγρασία για να μην φύγει. Και το τελευταίο hack είναι ένα hack για τα μαλλιά σας και κάπου εδώ θα σας αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο λούζεστε. Θα χρειαστείτε ένα μικρό μπολ, μισή κούπα με νερό και το σαμπουάν σας. Θα βάλετε στο μπολ το νερό και τη μισή ποσότητα σαμπουάν που χρησιμοποιείτε συνήθως σε κάθε λούσιμο. Θα ανακατέψετε πολύ καλά και θα λουστείτε με αυτό το μείγμα. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε ένα ομοιόμορφο λούσιμο, πηγαίνει δηλαδή το σαμπουάν σε όλα τα σημεία του τριχωτού της κεφαλής, ενώ παλιά μπορεί να βάζατε ας πούμε στο χέρι σας το σαμπουάν και να πήγαινε κυρίως εκεί που το βάζατε με το χέρι σας και αναγκαστικά δεν πλένατε καλά κάποια άλλα σημεία ή χρειαζόταν να βάλετε κι άλλο σαμπουάν. Και φυσικά είναι και καλύτερο για το τριχωτό της κεφαλής, για το δέρμα και για τα μαλλιά. Και είναι και πιο οικονομικό γιατί χρησιμοποιείτε φυσικά τη μισή ποσότητα σαμπουάν, κάνει το λούσιμο πολύ πιο εύκολο, καθαρίζονται τα μαλλιά πολύ πιο ωραία και χρησιμοποιούμε και λιγότερο προϊόν. Αυτά ήταν λοιπόν τα hacks. Αν δοκιμάσετε κάποιο, πείτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!